Την πρώτη συνομιλία με τους δικούς της ανθρώπους αλλά και με τον δικηγόρο της Σάκη και Χαγιόγλου είχε το 19χρονο μοντέλο από τη Λέσβο που συνελήφθη με ποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή της στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι γνωρίζει το πρόσωπο που την ενέπλεξε αλλά αρνήθηκε να το πει δημόσια καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Ο κ. Χαγιόγλου ανέφερε πως η κοπέλα μίλησε και με τους γονείς της για 3 με 4 λεπτά καθώς η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη, ενώ η 19χρονη κοπέλα ήταν συναισθηματικά φορτισμένη. Ο κ. Χαγιόγλου επίσης ανέφερε πως το αδίκημα διαπράχθηκε στο Χονγκ Κονγκ και γι' αυτό θα πρέπει να δικαστεί εκεί. Και εντύπωση προκαλεί πως μια τέτοια ποσότητα βρέθηκε πάνω σε ένα κορίτσι μόλις 19 χρονών. Συνήθως αποστολές τέτοιες με βαποράκια και διακινητές γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεράνω υποψίας ή εν πάση περιπτώσει είναι σεσημασμένοι. Από την αρχή οι αρχές ασφαλείας και στο Χονγκ Κονγκ που η νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σκληρή. Πρέπει να σου πω ότι αντιμετωπίζει η κοπέλα και την ποινή της ισόβιας κάθριξης, δηλαδή να, την κυριολεξία να μείνει για πάντα για όλη τη ζωή στη φυλακή εκεί, στην Κίνα. Αλλά ωστόσο οι αρχές ασφαλείας και της Κίνας και οι ελληνικές αρχές που έχουν εμπλακεί πλέον σε αυτή την υπόθεση ψάχνουν να βρουν τα βήματα και τα ίχνη της κοπέλας μέσα από το διαδίκτυο. Η κοπέλα αρνήθηκε ότι ήξερε ότι γνώριζε τι είχε μέσα. Είπε ότι ταξίδευε για να πάει στην Ελλάδα, δηλαδή επέστρεφε, έκανε το ταξίδι στην Αθήνα και επέστρεφε μέσω του Χονγκ Κονγκ.